Εξαγγελίες χωρίς κανένα αντίκρισμα για τους αγρότες της Κρήτης χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης οι αγροτοσυνδικαλιστές του νησιού που κάνουν λόγο για εμπαιγμό. Από τα μέτρα που παρουσίασε ο Σπύρος Λιβανός, μόνη στήριξη που φαίνεται να αγγίζει το νησί είναι η ελάφρυνση των κτηνοτρόφων μέσα από την ένταξη των ζωοτροφών στο μεταφορικό ισοδύναμο. Εντάσσουμε στο μεταφορικό ισοδύναμο τη μεταφορά ζωοτροφών στην Κρήτη για το έτος 2022, μια παρέμβαση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως επιβεβαιώνει ο Υπουργός Ναυτιλίας, η μεταφορά των ζωοτροφών προς την Κρήτη εντάσσεται στο μεταφορικό ισοδύναμο. Πρόκειται για παρέμβαση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι που θα αντιμετωπίζει σε πολύ σημαντικό βαθμό την ενίσχυση του κόστου παραγωγής με 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που επίσης όμως μελετάμε και είναι ιδιαίτερο σημαντικό, αυτή η ενίσχυση να πηγαίνει απευθείας στους κτηνοτρόφους. Εκτός μεταφορικού ισοδύναμου παραμένουν ωστόσο οι μεταφορές των κηπευτικών, οι οποίες επιβαρύνονται με κόστος εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως, ενώ καμία πρόνοια δεν φαίνεται να υπάρχει για επέκταση του μέτρου και στους επιβάτες των ακτοπλοϊκών εταιριών. Με φόντο την ξέφρενη πορεία του κόστους παραγωγής, τα μέτρα που εξαγγέλλονται και κοστολογούνται στα 170 εκατομμύρια ευρώ δεν αγγίζουν την παραγωγική βάση του νησιού. Η ελαιοκαλλιέργεια που αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος στην Κρήτη απουσιάζει από τη δέσμη μέτρων του Υπουργείου, προκαλώντας οργή και απογοήτευση στους παραγωγούς του νησιού. Τα νέα μέτρα αφορούν στην κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του 2021 με δαπάνη ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αναμένεται να καλυφθεί σε ποσοστό 50%. Ιανουάριο και Φεβρουάριο καλύπτουμε το 50% της ρήτρας αναπροσαρμογής για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις. Η εξαγγελία για μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα προκάλεσε αλαλούμ, καθώς ο Σπύρος Λιβανός ανακοίνωσε ότι μειώνεται από το 24, κατηγορία στην οποία εντάσσονται ελάχιστα σκευάσματα, στο 13%. Μειώνουμε μόνιμα το ΦΠΑ στα λιπάσματα από το 24% στο 13%, μια παρέμβαση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Μικρή αλλά καλοδεχούμενη κρίνεται η ελάφρυνση για τους κτηνοτρόφους. Μειώνεται ο φόρος από το 13% στο 6% για τις ζώτροφες, ενώ επιπλέον θα επιδοτηθούν κατά 7% επί του συνόλου του τζίρου για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου. Τέλος, για την ήδη εξαγγελθήσα επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους νέους αγρότες, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να εκδοθεί άμεσα σχετική κοινή υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών.